Όταν στις 28 Ιουνίου του 2013 η κοινοπραξία του Αζερβαϊτζάν επέλεξε την κατασκευή του διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου TAP που βάζει οριστικά την Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη, υπήρξε ένα ξέσπασμα θριαμβολογίας. Λίγοι ήξεραν όμως ότι ο TAP από outsider βγήκε νικητής μετά από μακροχρόνια και μεθοδική προετοιμασία. Η επιλογή του TAP αποτελεί την κορύφωση της επιβράβευσης μιας διαχρονικής και διακομματικής προσπάθειας πάνω και πέρα από κυβερνήσεις που έχει καταβάλει η Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια. Ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά βοήθησαν στο να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στα πρώιμα στάδια των επιλογών ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας. Η κορύφωση έγινε με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού κυρίου Σαμαρά στον Μπακού, όπου στην πραγματικότητα και επιλύθηκαν όλα τα ζητήματα. Ο ανταγωνιστής μας, ο Ναμπούκο, ήταν τουλάχιστον τα τελευταία 3-4 χρόνια ένας πολύ ισχυρός ανταγωνιστής. Έζησε από πολύ κοντά πόσο τα λόμπις και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στήριζαν την επιλογή αυτού του μεγάλου αγωγού. Η Ελλάδα πάντα με σταθερότητα υποστήριζε ότι ο νότιος διάδρομος πρέπει να περάσει από τον τόπο μας. Για ένα μεγάλο διάστημα λοιπόν, ο μόνος τρόπος να μεταφερθεί αέριο, φυσικό αέριο από την Κασπία θάλασσα από το Αζερβαϊτζάν στην Ευρώπη ήταν ο Ναμπούκο. Και γι' αυτό είναι γεγονός ότι και τα ευρωπαϊκά όργανα και άλλοι διεθνείς παράγοντες σημαντικοί υποστήριζαν. Εμείς κατορθώσαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε 12 μήνες, πρώτον να ετοιμάσουμε ό,τι χρειαζόταν ώστε ο TAP να είναι πράγματι έτοιμος να ληφθεί υπόψη. Κάναμε επίσης και, κατά τη γνώμη μου, πολύ έντονη και αποτελεσματική δουλειά σε διπλωματικό επίπεδο και στα ευρωπαϊκά όργανα, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι τουλάχιστον ουδέτερη, ο Αμερικανικός παράγων, αλλά νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας οφείλεται στο ότι μπορέσαμε να εντάξουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην προοπτική του να παίρνουν φυσικό αέριο από τον TAP. Σας υπενθυμίζω ότι υπήρξαν επαφές του τότε Υπουργού Εξωτερικών και μου προσωπικά με τις χώρες της περιοχής. Υπήρξε ένα μνημόνιο που υπεγράφει μεταξύ των χωρών Κροατίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου. Αυτό νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αναδειχθεί όχι μόνο η οικονομική και τεχνική, το οικονομικό και τεχνικό πλεονέκτημα του TAP, αλλά και το στρατηγικό, γεωπολιτικό, αν θέλετε, πλεονέκτημα, διότι αυτές οι χώρες για πρώτη φορά θα μπορούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειάς τους. Μεγάλη συμβολή στην επιλογή του TAP και του Νοτιού Διαδρόμου από την Ελλάδα είχε ο επί 5 χρόνια Έλληνας πρέσβης στο Αζερβαϊτζάν, ο κύριος Ιωάννης Μεταξάς, όπως επίσης και ο Αζέρος πρέσβης στην Αθήνα, ο Ραχμάν Μουσταφάγεφ. Ο TAP θα αυξήσει την επιρροή της Ελλάδας στα Βαλκάνια, θα την ενισχύσει ενεργειακά με πρόσθετο φυσικό αέριο και θα ανοίξει το δρόμο για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Ο TAP ως ένας αγωγός, ο οποίος θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα δώσει ένα αίσθημα αισιοδοξίας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, αποτελεί αναμφισβήτητα έναν αγωγό ο οποίος θα ενισχύσει το, επιτρέψτε μου την έκφραση, το μαλακό υπογάστριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με την τροφοδοσία της από εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου. Κατά συνέπεια, τα Δυτικά Βαλκάνια, που είναι μια περιοχή η οποία φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θέλει να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευρύτερα όμως η Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις κάθετες διασυνδέσεις που μπορούν να υπάρξουν με τον TAP, θα αποκτήσουν μια άλλη πια μορφή και ουσία συνεργασίας και με την Ελλάδα και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει στο σχεδιασμό η δημιουργία του Αδριατικού, Ιόνιου Αδριατικού Διαδρόμου που θα συνδέει Αλβανία, Κροατία και άλλες χώρες την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, και εδώ να προσθέσω επίσης την ύπαρξη του IGB, του Ελληνοβουλγαρικού Αγωγού, ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί με τον TAP έτσι ώστε με δύο τουλάχιστον κάθετους άξονες από τον οριζόντιο TAP προς τα Βαλκάνια, η Ελλάδα πραγματικά να αποτελέσει μια πολύ σοβαρή πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο,
όλων των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι μια ουσιαστική προσφορά, αν θέλετε, της Ελλάδας στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα, διότι μέχρι τώρα ήταν απομονωμένες. Εάν αυτό συνδυαστεί με τις προσπάθειες που κάνουμε ως χώρα για την ανακάλυψη ελληνικών υδρογονανθράκων, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ θετικό, ευνοϊκό περιβάλλον και άμεσο μέλλον, διότι μια χώρα η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν ανύπαρκτη ουσιαστικά στο διεθνές ενεργειακό γίγνεσθε, πιο συγκεκριμένα στο ενεργειακό γίγνεσθε της Μεσογείου. Ταυτόχρονα επιλέγεται ως μια πύλη εισόδου αερίου από την Κασπία προς την Ευρώπη. Όλα αυτά μαζί με μια πολιτική και κοινωνική σταθερότητα συνιστούν ένα πολύ σίγουρο και ασφαλές θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούν να χτίσουν η ελληνική κυβέρνηση, οι Έλληνες πολίτες, οι επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδας και σε κάθε περίπτωση να δει κανείς με μια αισιοδοξία το μέλλον. Και μετά τα καλά νέα, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να αντιμετωπιστεί το τέρας της γραφειοκρατίας, να γίνουν οι απαλωτριώσεις και να υλοποιηθεί το έργο. Το πιο σημαντικό του πρόβλημα είναι η αδειοδότηση και ιδιαίτερα το ζήτημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν υπάρξει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα χιλιάδες παραδείγματα όπου έργα σπουδαία και σημαντικά καθυστερούν είτε επειδή δεν έχουν την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών είτε επειδή οι εθνικές γραφειοκρατίες δεν επιτρέπουν την ταχύ υλοποίησή τους. Εγώ αυτό που μπορώ να πω από τη δική μου θέση είναι ότι θα επιδιώξουμε οι αδειοδοτήσεις του ΤΑΠ να σπάσουν ρεκόρ ταχύτητας τουλάχιστον εντός Ελλάδας με διαδικασίες απόλυτου σεβασμού στο περιβάλλον. Όλο αυτό το πρόγραμμα θα έρθει για συζήτηση και υιοθέτηση από τη Βουλή των Ελλήνων, άρα θα υπάρξει η πληροφόρηση του Εθνικού Κοινοβουλίου και ασφαλώς της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε μπροστά μας, αυτό θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες. Ναι. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να ρυθμιστούν ζητήματα οικονομικά, πώς θα υλοποιηθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, ζητήματα απασχόλησης, ζητήματα διεθνών αδειοδοτήσεων. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει μπροστά του πολύ μεγάλο δρόμο, διότι απαιτείται μία πολύ σφιχτή, πολύ αποτελεσματική και εξαιρετικά γρήγορη ομάδα εργασίας από τις δύο πλευρές, δηλαδή την ελληνική κυβέρνηση και τον αγωγό ΤΑΠ, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα επιμέρους θέματα. Θα βρούμε στο δρόμο μας πάρα πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, το ζήτημα των απαλωτριώσεων είναι ένα ζήτημα που κάθε φορά τίθεται προτιθέμεθα με τη συνεργασία και της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά και των τοπικών εκλεγμένων αρχόντων να τα ξεπεράσουμε πολύ γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς θα επιδιώξουμε την μεγιστοποίηση των ωφελημάτων του ελληνικού δημοσίου, την συμμετοχή της Ελλάδας στον ίδιο τον αγωγό και ασφαλώς την ύπαρξη και άλλων έμεσων ωφελημάτων. Η κατασκευή του ΤΑΠ θα αρχίσει άμεσα, μέσα στο 2014. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από άποψη ανεργίας, απασχόλησης αν θέλετε. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην ενεργειακή συνεργασία μας με το Αζερβαϊτζάν. Νομίζω ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος μέσα από αυτή τη στρατηγική σχέση πλέον και για άλλες επενδύσεις. Υπενθυμίζω ότι το Αζερβαϊτζάν έχει μεγάλο πλούτο ενεργειακό, έχει μεγάλα κεφάλαια τα οποία θέλει να τα επενδύσει και όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και σε άλλους τομείς. Άρα νομίζω ότι ανοίγει και μια προοπτική επενδύσεων, προσέλκυση επενδύσεων και σε άλλους τομείς από το Αζερβαϊτζάν. Επίσης, νομίζω ότι με την διοχέτευση φυσικού αερίου στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα υπάρξει ευκαιρίες επένδυσης και στα εσωτερικά δίκτυα των χωρών αυτών. Τα άμεσα ωφέλη, οι 2.500 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν άμεσα και 10.000 θέσεις εργασίας έμεσα, είναι μια επένδυση 1,5 δις στην ελληνική επικράτεια, είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Ένα πολύ σημαντικό οικονομική διάσταση είναι το ότι δίνει ένα θετικό κλίμα ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα για επενδύσεις. Όταν μεγάλες εταιρείες όπως η BP, όπως η Νορβηγική Εταιρεία Πετρελαίων επενδύουν όχι μόνο 1,5 δις, γιατί 1,5 δις είναι η επένδυση στην Ελλάδα, αλλά για όλο τον αγωγό μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια. Αυτό λοιπόν είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι
η κατασκευή του αγωγού δεν θα στοιχήσει ούτε ένα ευρώ στον Έλληνα ή στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Η χρηματοδότηση θα γίνει ολοκληρωτικά από χρηματοδοτήσεις των εταιριών που θα συμμετέχουν στο κονσόρτσιουμ. Ο ΤΑΠ είναι ο λεγόμενος νότιος διάδρομος που θα τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο τη Νότια Ευρώπη από την Κασπία ως εναλλακτική τροφοδότρια της Ρωσίας. Ο ανταγωνισμός πιστεύεται ότι θα συμβάλλει στη μείωση των τιμών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου προσδιορίζονται μέσα από μακροχρόνια συμβόλαια τα οποία έχουν διάρκεια 25 ετία συνήθως. Θα σας πω κάτι που το πιστεύω βαθιά. Όπως είναι η εξελίξη το τελευταίο χρονικό διάστημα, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την αποκάλυψη του shale gas και την εκμετάλλευσή του και του shale oil στις Ηνωμένες Πολιτείες που τα τελευταία 7, 8, 10 χρόνια έχουν φέρει μια επανάσταση στο κόστος ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος. Χωρίς να μπορεί κανείς από τώρα να πει οτιδήποτε, θεωρώ πως η έλευση και η διέλευση αγωγού από τη χώρα μας. Η σκληρή διαπραγματευτική θέση που έχουμε, διότι οφείλουμε να έχουμε προκειμένου να προασπίσουμε τα εθνικά συμφέροντα. Και οι εξελίξεις που δημιουργούνται σε μια χώρα που αρχίσει να ανακτά την οικονομική της αυτοδυναμία, μας επιτρέπουν να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, χωρίς βεβαίως να μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Αν αυτή η εξέλιξη επηρεάζει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, που είναι ενεργειακός εταίρος πολύ σημαντικός. Όχι, αναμφισβήτητα, η Ρωσία είναι ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός εταίρος της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει ασφαλώς να είναι, όπως είναι και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε με ισορροπία να κάνουμε πράξη αυτό που συνιστά το εθνικό μας όραμα στον ενεργειακό τομέα. Το όραμά μας είναι η χώρα μας να αποτελέσει πύλη εισόδου νέων πηγών τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φυσικό αέριο ή και πετρέλαιο. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία ασφαλώς με τη Ρωσία, με την οποία διαχρονικά οι σχέσεις μας ήταν, είναι και θα παραμείνουν πάρα πολύ στενές. Ταυτόχρονα όμως, με την συνεργασία και όλων των παραγόντων του ιδιωτικού τομέα και αναφέρομαι στον τομέα της παραγωγής και μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων, όπου εκεί συμμετέχουν μεγάλοι παίχτες, να καταφέρουμε η πατρίδα μας να αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό κόμβο σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, συμφωνούν ότι η επιλογή του ΤΑΠ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης υπέρ της Ελλάδας. Ψήφο πολιτική και επενδυτική. Ακόμη και οι αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήταν αρχικά υπέρ του Ναμπούκο καθώς θα διέσχιζε την κεντρική Ευρώπη, ξεπεράστηκαν τελικά και εταιρείες κολοσσοί επενδύουν σήμερα στον διαδριατικό αγωγό. Αυτή καθ' αυτή δηλαδή η επιλογή του ΤΑΠ στέλνει ένα μήνυμα εκτός Ελλάδος ότι η χώρα αυτή έχει μια σταθερή κυβέρνηση, έχει μια κοινωνία και μια δομή οικονομική που προσελκύει και βοηθά τις επενδύσεις, άρα είναι μια χώρα στην οποία έχει σαφώς νόημα να επενδύσουν είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό σε παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας. Βεβαίως πρέπει να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικό πως εκτός από όλα τα άλλα θετικά που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΤΑΠ, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Θέλω αυτό ιδιαίτερα να το τονίσω, διότι έχει απολύτως νόημα να διεκδικεί μια χώρα επενδύσεις, όταν όμως οι επενδύσεις αυτές θα φέρνουν και δουλειά τόσο στους νέους ανθρώπους όσο και στους υπόλοιπους άνεργους. Ο ΤΑΠ δεν έχει μόνο ελληνική τοπική διάσταση, έχει διάσταση πανευρωπαϊκή και αυτό αντανακλάται σαφώς στις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής του Μπαρόσο, του Έτιγκερ του Επιτρόπου για την Ενέργεια, άλλων διεθνών παραγόντων. Δηλαδή είναι για πρώτη φορά που τροφοδοτείται η Ευρώπη, που θα τροφοδοτηθεί η Ευρώπη με φυσικό αέριο από άλλες πηγές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ασφάλεια την ενεργειακή. Θα παίξει ρόλο οπωσδήποτε και στον ανταγωνισμό, ώστε να υπάρξει φτηνότερη ενέργεια για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Άρα είναι πανευρωπαϊκής κλίμακας, αν θέλετε, το έργο αυτό. Έχει υπάρξει πολύ παρασκήνιο τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια στην επιλογή του αγωγού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την επίσκεψη Μπαρόζο στον Μπακού πριν
3 περίπου χρόνια και τις αντίστοιχες επιλογές που είχαν γίνει τότε με πολύ ισχυρή υποστήριξη του Ναμπούκο ως ενός μεγάλου προγράμματος. Επίσης θυμάμαι ένα πρωινό που μας κάλεσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Έτιγκερ να πάρουμε πρωινό όλοι οι υπουργοί από τους οποίους θα μπορούσαν να περάσουν οι δύο ανταγωνιστικοί αγωγοί, δηλαδή ο Ναμπούκο και ο TAP ή ο ITGI. Ένα πρωινό λοιπόν 8 η ώρα στις Βρυξέλλες, όπου μας παρουσίασε τον χάρτη που είχε ετοιμάσει η Επιτροπή, όπου ακόμη και από τον τρόπο απεικόνισης των αγωγών ήταν εμφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριζε σαφώς τον Ναμπούκο. Εκεί, ξέρετε, δημιουργούνται πολύ ισχυρές συμμαχίες. Για παράδειγμα, εμείς με την Ιταλία είχαμε μια πολύ ισχυρή και πολύ σφιχτή σχέση τόσο σε επίπεδο πρωθυπουργών, όσο και σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, αλλά και σε επίπεδο υπουργών ενέργειας. Αυτή η συνεργασία αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι ενώσαμε δυνάμεις, ήμασταν επίμονοι και υπομονετικοί και η επιβράβευση ήρθε.